άνεσο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να αναγγέλει την πρόταση Μομφής εναντίον του Παύλου Πολάκη, ένιωσα τόση έκπληξη που στην αρχή δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τι ανέλπιστο δώρο ήταν αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ. Να μετατρέψει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ένα ζήτημα αυστηρής έστω κριτικής προς έναν υπουργό σε πρόταση Μομφής εναντίον του. Κάτι που κακά τα ψέματα συσπηρώνει κάθε κυβερνητική πλειοψηφία, αφού προσλαμβάνει χαρακτήρα πρότασης Μομφής προς το σύνολο της κυβέρνησης. Και μάλιστα όχι ένα ζήτημα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του, αλλά για την αντιπαράθεσή του με τον κύριο Κυβρόπουλο στο Facebook. Με τρόπο που κάποιοι κρίναμε άστοχο και άδικο και για τον κύριο Κυβρόπουλο, αλλά και για τον ίδιο τον κύριο Πολάκη, αν αναλογιστούμε το πολύ σημαντικό έργο της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ στην υγεία, ένα έργο που φέρει την σφραγίδα του Ανδρέα Ξανθού και του ίδιου του Παύλου Πολάκη. Ένα ζήτημα που αναδείχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την παιδεία. Υπήρξαν τοποθετήσεις και συνεδρίαση και δημόσια και ο καθένας μπορούσε να βγάλει τα συμπεράσματά του. Μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης, απάντησε ο Πρωθυπουργός, τοποθετήκαμε ορισμένοι βουλευτές και εγώ ανάμεσά τους και η όλη υπόθεση θα μπορούσε να κλείσει εκεί. Γιατί το θέμα είχε πράγματι λήξει εκείνη την ημέρα σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική του διάσταση και την πολιτική του ουσία. Όμως, άλλο η κοινοβουλευτική και η πολιτική λογική και άλλο τα κελεύσματα ενός αδίσταχτου, γιγάντιου μηντιακού συστήματος και ενός αόρατου επιτελείου επικοινωνιολόγων που είναι φανερό ότι καθοδηγούν τον κύριο Μητσοτάκη και τον έχουν πείσει ότι μόνο με μεθόδους Madison Avenue, για να θυμηθώ τη ρίση του αείμνου του Γεωργίου Μαύρου το 1974, θα καταφέρει να γίνει πρωθυπουργός. Άθλιες μέθοδοι με στόχο αυτό που αποκαλείται δολοφονία χαρακτήρα, που στο μεταξύ εξυγχρονίστηκαν και έχουν φτάσει στο απόγειό τους από τους διάφορους υπερσυντηρητικούς ηγέτες τύπου Τραμπ και Μπολσονάρο. Θυμηθείτε την εκστρατεία με το περίφημο πιστοποιητικό γέννηση του Ομπάμα, που είχαν καταφέρει να πείσουν ένα τεράστιο κομμάτι του Αμερικανικού λαού ότι δήθεν είχε γεννηθεί στην Αφρική και ότι ως μουσουλμάνος θα ηγείται υπόγειας εκστρατείας για την μουσουλμανοποίηση των ΗΠΑ. Δυστυχώς, από τέτοιες αντιλήψεις, όσο παράλογες και αν φαίνονται, εμφορείται πλέον η σύγχρονη υπερσυντηρητική δεξιά. Αυτές οι αντιλήψεις μαζί με την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, την τυφλή πίστη στην αγορά, τον άξεστο αντικομμουνισμό, την παραλληλματική θρησκοληψία, φτιάχνουν τις γέφυρες με την ακροδεξιά. Φτιάχνουν την Ευρώπη και στον κόσμο και στην Ευρώπη υβρίδια μιας νέας ριζοσπαστικής δεξιάς, ακραία νεοφιλελεύθερη στην οικονομία και αντιφιλελεύθερη στα κοινωνικά ζητήματα. Σε αυτόν τον αστερισμό, σε αυτές τις αντιλήψεις που σε ευρωπαϊκό πεδίο συμβολίζει ο κ. Βέμπερ, βουλιάζει όλο και πιο βαθιά ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Και έτσι κάποιες διατυπώσεις, άστοχες κατ' εμέ του κ. Πολάκη, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το επαναλάβω αυτό, άλλωστε το έχουν επισημάνει αυτό μια σειρά βουλευτών και στελεχών μας, αποφασίστηκε από τον κ. Μητσοτάκη και το επιτελείο του να αποτελέσουν μαζί με την κοτρεολογία και την τιμωρηχία το κεντρικό πολιτικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Μάτι Κότερο Πολάκης. Ιδού οι πολιτικές αιχμές παροδία και ο προγραμματικός λόγος τραγέλαφος ενέτη 2019. Μιας πάλι ποτέ μεγάλης παράταξης που θέλει να αποκαλείται, αλλά εδώ και καιρό έχει πάψει να είναι σύγχρονη, φιλελεύθερη ευρωπαϊκή κεντροδεξιά. Και έτσι, 20 μέρες πριν τις ευρωεκλογές, η Νέα Δημοκρατία και ο αρχηγός της πήραν τη μεγάλη πολιτική ευθύνη να εμποδίσουν πάση θυσία το διάλογο για την Ευρώπη, τις εκλογές και την αυτοδιοίκηση, τις 120 δόσεις, τις προελαφρύνσεις, την ενίσχυση των συνταξιούχων, τα μέτρα για την ανάπτυξη και να θολώσουν την κρίση των πολιτών με απίθανες κατασκευές fake news και ψευδολογίες, βάζοντας στο στόχαστο αυτό που πολύ τους πονά, το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Λες και είναι δυνατόν μια ή δυο αστοχίες, πολιτικές ή επικοινωνιακές, που πάντα θα συμβαίνουν σε όλα τα κόμματα και σε όλες τις κυβερνήσεις, να σβήσουν μέρες σαν κι αυτές, μέρες αντιφασιστικής νίκης των λαών, μέρες που ο κόκκινος στρατός έμπαινε θριαμβευτικά στο Βερολίνο, κατροπώντας το τέρας του ναζισμού, μέρες που τιμούμε το δικό μας επιτάφιο και τους νεκρούς μας το Μάιο του 1936 στη Θεσσαλονίκη. Να σβήσουν λοιπόν το ηθικό πλεονέκτημα της παράταξης αριστεράς. Μιας παράταξης ζώντοτε και τεθνεώτων, με ανεκτήμητη προσφορά στη δημοκρατία και στην προοπτική αυτού του τόπου. Μια παράταξη που όποιο και αν ήταν το μέγεθός της μέσα στον αιώνα πέρασε,
ποτέ δεν ήταν μικρή και έβρισκε πάντα τον τρόπο μέσα από μύρια δυσκολίες και ανίποτες θυσίες να ξεπερνά τα εμπόδια των αντιπάλων αλλά και τις δικές της κακοδαιμονίες, λάθη και στρεβλώσεις, κρατώντας ανοιχτό το δρόμο προς τη δημοκρατία, την πρόοδο, την κοινωνική χειραφέτηση, την υπέρβαση του καπιταλισμού, τον σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Μέσα σε αυτούς τους αγώνες, παλιότερους και νεότερους, συλλατήθηκε το ηθικό πλεονέκτημα της δικής μας αριστεράς, κίνητη της αντιπολίτευσης. Και αυτό έχουμε αποφασίσει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στην κυβέρνηση και η κοινωνία μας κρίνει όχι για αυτό που ιστορικά αντιπροσωπεύουμε ή θεωρητικά επικαλούμαστε, αλλά για αυτό που σήμερα είμαστε και σήμερα πράττουμε. Ο καλύτερος τρόπος της αντιπολίτευσης να σβήσετε ή έστω να μειώσετε το ηθικό πλεονέκτημα που εσείς ομολογείτε ότι έχει ή έστω είχε η αριστερά, είναι απλώς να επικαλείστε το δικό σας ηθικό πλεονέκτημα. Προσοχή! Όχι την ηθική σας, που δεν την αμφισβητούμε, αλλά τη συνολική σας διαδρομή, που σας επιτρέπει να επικαλείστε το δικό σας ηθικό πλεονέκτημα εναντί ημών. Δεν το κάνετε όμως. Δεν προβάλλετε θετικά τα στοιχεία εκείνα που συγκροτούν το δικό σας πλεονέκτημα, αλλά αντίθετα έχετε βαλθεί με κάθε τρόπο να μειώσετε, γιατί να το εξαλείψετε δεν μπορείτε, το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Όμως με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζετε σε τελική ανάλυση την ύπαρξή του. Στόχος σας είναι να αποδείξετε όχι τα σημεία που υπερέχετε, αλλά τα σημεία που σας μοιάζουμε. Θέλετε να ενσταλάξετε στο λαό την αντίληψη ότι αυτή είναι ίδια με εμάς, δηλαδή την αντιπολιτική, την αδιαφορία, την παρέτηση. Και μέσα από αυτήν την εξίσωση, όλων προς τα κάτω, να σβήσετε τις πραγματικές διαφορές, ιστορικές, ιδεολογικές και πολιτικές. Δεν θα τα καταφέρετε, ειδικά όσο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του κρατούν διαρκές και ανοιχτό μέτωπο στον κυβερνητισμό, τέλεια στην ίηση και την αλαζονία της εξουσίας, αλλά και στην ύπουλη κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχομαι τώρα σε ένα μείζον θέμα που δυστυχώς επισκίασε προχθές τη συζήτηση που κάναμε. Με αυτά που ο κ. Μητσοτάκης επέτρεψε στον εαυτό του να ξεστομίσει εναντίον του πατέρα του Πρωθυπουργού, κατέβασε πολλά σκαλιά κάτω το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Είναι πολλές και μεγάλες αντιδράσεις του κόσμου, όχι μόνο του κόσμου της αριστεράς, και αυτή την απρέπεια, για να το πω όσο πιο ήπια γίνεται. Για να πάρω μια σκυτάλη σοβαρότητας που για ακόμη μια φορά έδειξε σε αυτή την αίθουσα ότι κρατάει ο κ. Δένδιας. Αλλά και η κυρία Μπακογιάννη, με τον τρόπο της, δεν επέτρεψε στον εαυτό της να γίνει μέρος αυτού του κανιβαλικού σκηνικού. Γιατί θυμάται πολύ καλά σε τι επίπεδα εξαχρίωσης και παρακμής έφτασε η πολιτική ζωή της χώρας, όταν η αντιπαράθεση Παπανδρέου Ανδρέα και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ξεπέρασε κάθε όριο. Δένδιας και Μπακογιάννη, δεν ξέρω να το αντιληφθήκατε, κύριοι συνάδελφοι, ουσιαστικά απέσυναν θες όχι μόνο την πρόταση μορφής εναντίον του Παύλου Πολάκη και μάλιστα μιλώντας αμέσως μετά από αυτόν, αλλά κράτησαν σαφείς αποστάσεις από όλη αυτή τη μεθοδευμένη λασπομαχία που κατευθύνεται στα πιο ταπεινά ένστικτα του λαού. Και μετά την ανάρτηση του κ. Πρωθυπουργού αναφορικά με τον πατέρα του, που έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται εκεί που νόμιζε ότι είχε στριμώξει τον κ. Πολάκη. Στη θέση αυτού που οφείλει ή να επανορθώσει και να ζητήσει συγγνώμη συνδεόμενος με το αίσθημα της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού μας, ή να μείνει στη μνήμη μας ως ο τόσος ήτανε, αποδοκιμαζόμενος από τη μεγάλη πλειοψηφία του δημοκρατικού κόσμου, ανεξαρτήτως παρατάξεων και εγκομιαζόμενος μόνο από μια δράκα φανατικών και από μια συχαμερή φασιστική φυλάδα που μακελεύει και διασύρει ανθρώπους, όπως κάποτε έκανε οι Αυριανοί εναντίον του αείμνους του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, παρουσιάζοντάς το με χαλκευμένα στοιχεία ως συνεργάτη των ΕΣΕΣ. Και είμαστε περήφανοι, όσοι και όσες προερχόμαστε από την ενωτική αριστερά, γιατί παρά τις διαφωνίες μας τότε με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον αείμνητο Μητσοτάκη αλλά και τον αείμνητο Παπανδρέου, ούτε υιοθετήσαμε τις αθλειότητες που κατά καιρούς εκτόξευαν σε βάρος τους για την προσωπική του ζωή, ούτε υποκύψαμε ποτέ στον πειρασμό για χτυπήματα κάτω από τη μέση, ακόμη και τότε που ο αυριανισμός είχε γίνει η κεντρική πολιτική έκφραση του τότε Πασόκ και ανακάλυπτε στις μαρίνες της ξέφρενης φαντασίας του αποβιώσατος Γιώργου Κουρί τα κότερα του Φλωράκη και του Κύρκου, των Κυρκοφλωράκηδων, για να θυμηθώ την έκφραση της εποχής. Περιμένουμε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, αν και εσείς έχετε βγάλει συμπεράσματα από μελανές σελίδες της πρόσφατης ιστορίας μας, την έκφραση της λύπης και της συγγνώμης για το μεγάλο ατόπιμα που διαπράξατε σε βάρος του Πρωθυπουργού, του πατέρα του και της οικογένειάς του. Βρείτε τρόπο να επανορθώσετε, κύριε Μητσοτάκη. Είστε βαριά εκτεθειμένος. Οτρό σας και ιάσετε. Θα απαλλαγείτε συν της άλλης από την απεχθή κυτρινίλα που σας έχει σκεπάσει. Αυτές τις μέρες, Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης πάσουν από πολιτικό ύκτερο, που όμως δεν θα επιτρέψουν να μεταδοθεί στο σύνολο της πολιτικής ζωής του τόπου.
Δεν αξίζει σε αυτήν την αίθουσα ο κυτρινισμός που έχει προσβάλει την παράταξή σας, σκονίζοντας όμως όπως η γλιώδης τοξική λάσπη που φέρνει η βροχή στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή εγώ δεν γνώ, σας θυμίζω ότι χρωστάτε πολλές συγγνώμες, κύριε Μητσοτάκη. Χρωστάτε να διορθώσετε ένα μεγάλο ατόπιμά σας, ότι ο Πρωθυπουργός πούλησε τη Μακεδονία με αντάλλαγμα της συντάξης. Χρωστάτε να καταδικάσετε την απόπειρα εισβολής των ακροδεξιών και φασιστών τραμπούκων στο Κοινοβούλιο. Πολλά τα χρεωστούμε, κύριε Μητσοτάκη, τώρα που έρχονται οι 120 δόσεις, κοιτάξτε να τα ρυθμίσετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω καλυφθεί τοποθετήσεις των υπουργών μας και των βουλευτών και των που ανέδειξαν για μια ακόμη φορά και υπερασπίστηκαν το έργο της κυβέρνησής μας. Σε συνάρτηση με τα μέτρα ανακούφισης, έγινε φανερό στον ελληνικό λαό ότι μετά τον Αύγουστο του 2018 γίνεται βήμα-βήμα κατορθωτή η ανάκτηση όλο και πιο έντονου βαθμού ελευθερίας στη χάραξη της πολιτικής μας. Η χώρα απομακρύνεται από τον πυρήνα της κρίσης, ανακτά την εξαρτησία της, κλείνει πληγές και ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση στο μέλλον. Στην πορεία αυτή προς την εποχή μετά τα μνημόνια και την κρίση, έχει σημασία εν ώψη ευρωεκλογών να κατανοήσει ο λαός δύο πράγματα. Ποιος θα είναι στην εξουσία στην Ελλάδα, πώς θα δημορφωθεί ο ευρωπαϊκός σχετισμός. Δύο πράγματα που έχουν την αυτονομία τους, αλλά επιδρούν όμως το ένα στο άλλο. Για το πρώτο, ποιος θα είναι στην εξουσία στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζει ότι τα μέτρα ανακούφισης και στήριξης των αδύναμων και του γενικού κράτους έχουν ταυτόχρονα θετικό, αναπτυξιακό και οικονομικό αποτύπωμα, ή η Νέα Δημοκρατία που παρότι αναγκάζεται να τα στηρίξει, τα υπονομεύει από σήμερα και όλα ονομάζοντάς τα υποτιμητικά παροχές και επιδόματα για να τα κόψει προφανώς αύριο, αν τυχόν γίνει κυβέρνηση, ως αντιαναπτυξιακά. Δεύτερον, ποιοι θα είναι οι σχετισμοί στην Ευρώπη. Πιστεύει κανείς ότι με πρόεδρο τον Βέμπερ στην Κομισιόν, τον εκλεκτό του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος ήδη χαρακτήρισε ανεύθυνες παροχές τα μέτρα της κυβέρνησης που θα ψηφίσει και η ίδια η Νέα Δημοκρατία, θα είναι ανέφελη η υλοποίηση των μέτρων που εξάγγειλε ο Πρωθυπουργός για το 2020 και μετά? Όχι βέβαια. Και αν τα μέτρα αυτά αφορούν. Ολοκληρώνεται η τοποθέτηση, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολλών, πρέπει αυτά τα μέτρα να γίνουν πράξη. Όχι μόνο να είναι όταν είναι στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ που τα στηρίζει με νύχια και με δόντια. Όχι μόνο να διαμορφωθεί μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία υπεράσπιση αυτών των μέτρων, αλλά και στην Ευρώπη να βγουν όσο το δυνατόν πιο απομονωμένοι ο Βέμπερ και η συναυτό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μας λένε κάποιοι, ψηφίσατε μνημόνιο και είστε κι εσείς κάθε λέξη των μνημονίων. Αλήθεια? Μνημόνιο είχαν γεμίσει αυτή την Ελλάδα. Είχαν αυτήν και είχε γεμίσει η Ελλάδα κοινωνικά ιατρία και φαρμακεία για τους ανασφάλιστους τους. Μνημόνια είχε ο Ξανθός και ο Πολάκης και άνοιξαν τα νοσοκομεία στα εκατομμύρια των ανασφάλιστων, έστησαν τη στόμη, έδιωξαν τους εργολάβους, ηθικοποίησαν το σύστημα, προσλάβανε γιατρούς και νοσηλευτές, εξυγίαναν τα νοσοκομεία, έσπασαν τα προστήματα στο κελπνό και στο φάρμακο, φέρνουν στο δημόσιο το ρίκος Ντινάν και τόσα άλλα. Μνημόνια είχε ο Μητσοτάκης και απέλυε. Μνημόνιο είχαν και ο Βούτσης και ο Σκουλέτης και ο Βερναδάκης και η Γεροβασίλη και η Ξενιακοπούλου και προσλαμβάνουν. Ακούσατε τι είπε η κυρία Ξενιακοπούλου. Με το ένας φεύγει, ένας έρχεται, το δικό σας κύριε της Νέας Δημοκρατίας, θα προλαμβάνονται κάθε χρόνο. Ζητώ συγγνώμη. Με το ένας φεύγει, ένας έρχεται, το δικό μας κύριε της Νέας Δημοκρατίας, θα προλαμβάνονται κάθε χρόνο 9 με 10.000 γιατροί, νοσοκόμες, δάσκαλοι, καθηγητές, πυροσβέστες. Με το 5 φεύγουν, ένας έρχεται του κυρίου Μητσοτάκη, θα προλαμβάνονται κάθε χρόνο λίγοι στρατιωτικοί και αστυνομικοί και κανείς άλλος. Σας παρακαλώ, ολοκληρώνω. Είχαν οι προηγούμενοι υπουργοί παιδείας και άνοιγαν τα σχολεία με τρομακτικές ελλείψεις ή μοιράζοντας πρωτοτυπίες. Μνημόνιο, δηλαδή καταναγκασμούς, είχαμε ο Μπαλτάς, εγώ και ο Γαβρόγλου και αποκαταστήσαμε και την κανονικότητα στην εκπαίδευση. Και μια και συζητάμε για την αναπηρία. Και είπαν πολλά επ' αυτού ο κύριος Πολάκης, η κυρία Φωτίου. Επιτρέψτε μου να δώσω στοιχεία για ένα θέμα που ξέρετε ότι έχω ιδιαίτερη ευαισθησία, την ειδική αγωγή στον χώρο του Υπουργείου Παιδείας. Να γνωρίζετε ότι από το σύνολο των 6.308 διορισμών το 2014 επί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, φτάσαμε το 2018 στο εκπληκτικό 15.802 διορισμοί αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Δηλαδή 150% αύξηση. Ευχαριστούμε, κύριε Φίλη. Καταθέτω τους πίνακες και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη. Ναι. Ολοκληρώνω, ζητώ συγγνώμη, αλλά πολλοί αναφέρθηκαν σε μένα από τους ομιλητές και κάνω αυτή τη μικρή κατάκτηση. Ολοκληρώσεις, παρακαλώ, σύντομα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ας σταματήσει λοιπόν το παραμύθι ότι όλοι οι ίδιοι είμαστε και ότι με τον ίδιο ζήλο εφαρμόσαμε τα μνημόνια. Ούτε ίδιοι είμαστε, ούτε σκοπεύουμε να γίνουμε και να αθροιστούμε όλοι σε ένα κεντρό συστημικό πολιτικό χυλό, ξεχνώντας τις ρίζες και θολώνοντας τις κοινωνικές αναφορές μας, αναβιώνοντας αποτυχημένες συνταγές της δεκαετίας του 90 και έναν ανερμάτιστο πολυσυλλεκτισμό αχταρμά με αυτό σκοπό τον κυβερνητισμό και τη διαχείριση της εξουσίας. Το ιστορικό, ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο της αριστεράς αποδείχθηκε ακόμη και μέσα στο δύσκολο συμβιβασμό του Ιουνίου του 2015, ανθεκτική και αποτελεσματική ασπίδα προστασίας της κοινωνίας και των πιο αδύναμων στρωμάτων. Τώρα που τα πιο δύσκολα πέρασαν, όλες οι προσπάθειες πρέπει να κατατείνουν στην προώθηση ενός συγκροτημένου και καλά σχεδιασμένου νέου αναπτυξιακού και παραγωγικού υποδείγματος που να ανταποκρίνεται σε μείζονες προκλήσεις όπως η νέα φάση παγκοσμιοποίησης, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και η μετασχηματισμή της συνεργασίας, η κλιματική αλλαγή και η απανθρωποποίηση της οικονομίας. Με αυτά τα διακυβεύματα, κατά νου, ζητάμε από τον ελληνικό λαό να ανανεώσει την εμπιστοσύνη του προς το ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεργαζόμενη με αυτόν δυνάμεις και πρόσωπα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που επίκειται. Δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, ψήφο στην ελπίδα και την προοπτική αυτού του τόπου, ψήφο αντοχής, συνοχής και συσπήρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, του κόσμου της αριστεράς, των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων της αριστεράς. Σας ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι και η κυρία...